Αριστοτρίτη σήμερα. Μάλιστα. Επιτέλους, γυρίσαμε όλα τα αστεία και τώρα πάμε στα σοβαρά. Τι θέμα μας έχει σήμερα? Λοιπόν, το θέμα μας για σήμερα είναι γιατί επιλέγουμε τη δυστυχία από την αλλαγή. Έχει παρατηρηθεί πάρα πολύ συχνά στην ψυχοθεραπεία ότι οι άνθρωποι, γνωρίζοντας ότι είναι ένας μακρύς δρόμος η ψυχοθεραπεία, και επειδή ζούμε στις εποχές που όλα θέλουμε να γίνονται γρήγορα, είμαστε, να στο πούμε, θύματα του γρήγορου, και αυτό θα το δούμε στα επόμενα χρόνια για τα παιδιά ιδιαίτερα, που έχουν μάθει στο γρήγορο ότι αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή τους. Μπορείς να μιλάς λίγο πιο δυνατά? Ναι, να μιλώ πιο δυνατά. Ως λοιπόν θύματα του γρήγορου, θέλουμε γρήγορα να δούμε αποτελέσματα, όλα να γίνονται γρήγορα, μαγικά, με ένα μαγικό ραβδάκι, να βρίσκουμε τις πηγές των προβλημάτων μας και να τα λύνουμε άμεσα. Αυτό δεν γίνεται στη ψυχοθεραπεία, όχι μόνο, τώρα υπάρχουν πολλές μορφές ψυχοθεραπείας, έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο για τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που μπορεί να έχει εξειδικευτεί ο κάθε ψυχοθεραπευτής. Υπάρχουν οι βραχίας μορφής που είναι γύρω στους 4 μήνες, υπάρχουν οι πιο μεγάλες διάρκειες που είναι περισσότερο, ανάλογα με το αίτημα, ανάλογα με το πρόβλημα, ανάλογα με το θεραπευόμενο κτλ. Είναι και η προσέγγιση που θα επιλέξει. Ωστόσο, ακόμα και οι 4 μήνες για κάποιους μπορεί να φαντάζουν πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, καθότι θεωρούν ότι με το να κάνουν 1, 2, 3 επισκέψεις μπορεί να ανακουφιστούν και να φύγουν μαγικά τα προβλήματα που μπορεί να εποάζονται χρόνια πάρα πολλά εκεί κάτω, και αυτά και να είναι τα συμπτώματα που να προκάλεσαν τον θεραπευόμενο να ζητήσει βοήθεια και όχι τα πραγματικά προβλήματα. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί που έρχονται να κάνουν ανακουφιστική θεραπεία, δηλαδή να πούν απλά τα συμπτώματα τους, να ακούσουν 2-3 προτροπές, εισηγήσεις και κατόπιν να φύγουν, χωρίς να γνωρίζουν ή αγνώντας πολλές φορές ή μη θέλοντας να συνεργαστούν άλλες τόσες, γύρω από την πραγματική φύση των προβλημάτων, που μπορεί να είναι από τον καιρό που γνωρίζουν τον εαυτό τους, από τον καιρό που έμαθαν και πώς τους λένε. Άρα σήμερα θα μας μιλήσεις για μια μορφή αντίσταση στη θεραπεία και αντίσταση στην αλλαγή, αντίσταση στη ψυχοθεραπεία. Μάλιστα. Είναι σημαντικό έτσι να ρωτάμε τον εαυτό μας πολλές φορές γιατί επιλέγουμε να ζούμε αυτήν την, ας το πούμε, την μη λειτουργική ζωή, από το να κάνουμε στεναρά βήματα προς την αλλαγή. Και τι είναι αυτό που μας κρατάει πίσω από αυτήν την αλλαγή? Πολλοί μπορεί να φοβόμαστε την αλλαγή, δηλαδή να λέμε πώς θα μοιάζω εγώ αν είμαι διαφορετικός. Αν, ας πούμε, εγώ είμαι ένα παιδί καλό παιδί, που λέω συνέχεια ναι σε όλους. Πώς θα είναι η ζωή μου αν αρχίσω να βάζω όρια? Πώς θα είναι η ζωή μου αν σε αυτούς που με εκμεταλλεύονται αλλάξω στάση και τακτική και αρχίζω να μοιράζω όχι? Ή πώς θα με ανεχθεί ο σύζυγός μου, η σύζυγός μου, τα παιδιά μου, το κοινωνικό μου δίκτυο, οι γονείς μου και όλοι οι λοιποί που εκμεταλλεύονται την τάση μου αυτή? Και άλλα πολλά θέματα. Πολλοί δηλαδή μπορεί να ανησυχούν ότι ο νέος τους αναγεννημένος εαυτός μπορεί να μην αρέσει στο κοινωνικό τους δίκτυο και γι' αυτό να αντιστέκονται. Ή να φοβούνται να δουν το πρόσωπο τους, το αναγεννημένο, να μην το αναγνωρίζουν ή να φοβούνται την αλλαγή. Οι άλλοι να έχουν φτιάξει μια ολόκληρη, το βάζω σε εισαγωγικά, καριέρα γύρω από το πρόβλημα τους. Οπότε τι θα απογίνουν χωρίς βαρβάρους? Και τώρα τι θα γίνομαι χωρίς βαρβάρους? Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύση στους κύριους του Καβάφε. Προφανώς αναφέρεσαι στους κλαμμένους και τους ανθρώπους τους χειριστικούς, ναι, οι οποίοι θέλουν να έχουν προβλήματα, χωρίς να το συνειδητοποιούν πολλές φορές, και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται με τον κόσμο γύρω τους είναι προκαλώντας τη λύπηση. Ναι. Οπότε αν επιλύσουν τα προβλήματά τους, νιώθουν πως δεν θα έχουν κάποιον τρόπο να συνδεθούν με τους άλλους. Θα έχουν θέμα συζήτησης. Θα βρεθούν ξαφνικά χωρίς αντικείμενο. Οπότε τι θα κάνουν μετά?
πώς θα είναι η ζωή τους χωρίς αυτό το πρόβλημα, που έχουν μάθει να ζουν με αυτό το πρόβλημα. Και τελικά το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα, αλλά κάποιον άλλον είναι το πρόβλημα. Μάλιστα, οπότε έτσι θα σας πω τι έλεγε ο υπαρξιακός φιλόσοφος Σάιρεν Κίνκερκορ, ο οποίος έλεγε «Η θλίψη είναι το κάστρο μου. Βρίσκεται σαν αέτο φωγιά ανάμεσα στα σύννεφα. Είναι απόρθητο, κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Από εκεί βουτάω στην πραγματικότητα, πιάνω το θύραμά μου και το κεντώ στις ταπετσαρίες του παλατιού μου». Wow. Άρα είναι μια οδή στη θλίψη, μια οδή στην κατάθλιψη, μια οδή στη δυστυχία. Ναι, τα οποία ο άνθρωπος μέσα από αυτήν τη θλίψη ζει, δηλαδή είναι το κάστρο του, εκεί μέσα έχει μάθει να ζει και χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορεί να βρει την υγεία του ο άνθρωπος. Οπότε η αντίσταση στην αλλαγή είναι καλό να μας κάνει να αναρωτιόμαστε γιατί ποια είναι το υπόστρωμα της. Τι είναι αυτό που μας κάνει να φοβόμαστε το να αλλάξουμε. Και αυτό μπορούμε να το βρούμε πρωτίστως με το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να ρωτήσουμε, να είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή όταν πάμε στο ψυχοθεραπευτή μας, να είμαστε ανοιχτοί προς την αλλαγή και να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι εμείς δεν έχουμε λόγο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, η θλίψη λοιπόν του υπαρξιακού φιλόσοφου αυτή, όπως το άγχος, μια αγωνία για τον θάνατο, μπορεί να είναι κρυφή συνειδηπόρη στη ζωή μας και πολλές φορές πολλοί ξεχνούμε ότι στη ζωή υπάρχουν και καλά και κακά και πολλές φορές θέλουμε να δεν αντέχουμε. Δηλαδή θεωρούμε ότι δεν έχουν λόγο τα κακά μέσα στη ζωή μας, ενώ επί της ουσίας τα κακά τα δούμε από μία άλλη ματιά, είναι αυτά που μας βοηθούν να αντέχουμε και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Απλά πρέπει να τα δούμε από την οπτική γωνία που μας βοηθά να γίνει αυτό. Να μεταβολίζουμε δηλαδή την κακή στιγμή, και να κατευνάζοντας το άγχος που φέρει μαζί του αυτόν το αρνητικό πρόσημο του γεγονότος και να προσπαθήσουμε να βρούμε τι νόημα έχει αυτόν, τι μπορούμε να μάθουμε από αυτήν τη δυσκολία. Και γιατί εμείς πραγματικά δυσκολευόμαστε να περάσουμε αυτόν τον δρόμο για να βρούμε τη χαρά μέσα μας. Γιατί αντιστεκόμαστε στο να μάθουμε τρόπους να διαχειριζόμαστε τις ερηνίες μας, τους φόβους μας, τις ενοχές μας, τα κακά κείμενα στη ζωή μας. Νομίζω ότι αν αρχίσουμε έτσι να φιλοσοφούμε λίγο γύρω από αυτόν και να καταλάβουμε ότι όλα θέλουν χρόνο, ότι ο χρόνος πολλές φορές είναι το περίβλημα της αλλαγής. Γιατί ό,τι γίνεται γρήγορα έχει και μικρή ποιότητα. Ό,τι γίνεται αργά και με σταθερότητα αντέχει στο χρόνο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το εντοπίσουμε αυτό και να δούμε ότι όπως ένα παιδάκι, όπως ένα βρέφος το φέρνουμε στον κόσμο, ένα παιδάκι, και περιμένουμε να μεγαλώσει, να μεγαλώσει, να μεγαλώσει, για να φτάσει να μπορεί να σταθεί στη ζωή. Έτσι και τον εαυτό μας πρέπει να τον μεγαλώσουμε, να τον πάρουμε αγκαλιά και να του δώσουμε όλα αυτά που δεν έχει, προκειμένου να βγει η αναγεννημένη του μορφή μέσα από αυτόν το ταξίδι που είναι όμορφο. Απλά είναι δύσκολο πολλές φορές. Όταν το δοκιμάσεις όμως, όταν το γευτείς, όταν γευτείς την οδυνηρή μεν, απελευθερωτική δε δύναμη που έχει η ψυχοθεραπεία στη ζωή σου, την αντιδύναμη της αλλαγής της ουσιαστικής, το αποζητάς.
το αποζητάς, γιατί εκείνα που φαντάζουν δύσκολα στην ουσία είναι τα εύκολα και εκείνα που φαντάζουν εύκολα είναι τα δύσκολα. Τα εύκολα είναι τα δύσκολα και τα δύσκολα είναι τα εύκολα. Δηλαδή φαίνεται δύσκολο να ανοιχτείς, να γυμνωθείς ψυχικά, συναισθηματικά μπροστά στον θεραπευτή και μπροστά στον εαυτό σου στην ουσία και να παραδεχθείς αυτά που σε ταλαιπωρούν, αυτά που σε στενοχωρούν, αυτά που σε φοβίζουν, αυτά που σε τρομάζουν, αυτά που σε κάνουν να νιώθεις άσχημα. Αλλά όταν το κάνεις, μόνο το μοίρασμα mm-hmm. και μόνο η έκθεση στην επιφάνεια όλων αυτών των εσωτερικών σου δαιμόνων σε ανακουφίζει. Πολύ ο φόβος της έκθεσης είναι υπερμεγεθός δυσανάλογο, είναι πολύ δυσανάλογος με τα ωφέλη που έχει η έκθεση. Ναι. Η έκθεση στο κατάλληλο πρόσωπο, στο ψυχοθεραπεία, σε έναν ασφαλές περιβάλλον. Ακριβώς. Και σκεφτούμε πόσες φορές ανοίγουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας και μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι equipped, δεν είναι εκπαιδευμένοι, δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα μύχια μας θέματα και το κάνουμε και μπορεί να παίρνουμε και μια ανατροφοδότηση που να μην είναι δημιουργική και ωφέλιμη. Γιατί να μην το κάνουμε στο ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον, στο γραφείο ενός ειδικού. Τον οποίο θα εμπιστευτούμε και θα επιλέξουμε και θα δημιουργήσουμε μια στενή θεραπευτική σχέση η οποία θα υπάρχει μέσα της η ασφάλεια και η αίσθηση ότι εδώ μπορεί κάποιος να με ακούσει ενεργητικά και με συναίσθηση και να με καταλάβει χωρίς να με κρίνει και να με επικρίνει. Επί της ουσίας η αντίσταση στην αλλαγή είναι μια συνείδητη στάση που μπορεί να έχουμε, γιατί θεωρούμε ότι αυτό που γνωρίζουμε είναι το ασφαλές και αυτό που δεν γνωρίζουμε δεν είναι ένα μη ασφαλές. Αυτό που λένε οι Εγγλέζοι, better the devil you know than the devil you don't know. Καλύτερο ο διάβολος που γνωρίζεις παρά ο διάβολος που δεν γνωρίζεις. Εδώ όμως έγκυται και η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία πέφτει η ολόκληρη ανθρωπότητα ώστε να μην εξελιχθεί και να μην προχωρήσει. Το να προτιμάς τα γνωστά και τα οικεία, αυτά που σε κάνουν να νιώθεις comfortable, να νιώθεις άνετος, δεν είναι απαραίτητο ότι θα σε βοηθήσει και να εξελιχθείς. Αντιθέτως, θα σε βουλιάξει ακόμα περισσότερο στο βούρκο. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα. Ξέρεις. Μια προσωπική μου εμπειρία, η οποία έχει γίνει και δική σου. Ούσα η καλύτερη μου φίλη και η πιο στενή μου συνεργάτης και συνάδελφος, το έχεις βιώσει. Εκείνα τα 4 χρόνια, εντάξει, τα οποία μεταφορικά πούλησα την ψυχή μου στο διάβολο. Εντάξει. Πόση αντίσταση είχα στο να κάνω την αλλαγή και πόσο resourceful, πόση ενέργεια ανέβαζα και πόσο ευρηματική ήμουν στο να οριοποιώ καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν ωραίες. Πώς ήταν η τραυματική αυτή εμπειρία που είχες μαζί μου. Και είναι πάρα πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή όταν υπάρχει αντίσταση, όλη η δημιουργικότητα και η ευρηματικότητα που έχει κάποιος χρησιμοποιείται λαθασμένα προς την επιλογή της αυτοκαταστροφής. Ακριβώς. Ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς την επιλογή της ίασης και της απελευθέρωσης, χρησιμοποιείται προς την άλλη κατεύθυνση. It's a waste of energy. Είναι μια σπατάλη ενέργειας, αλόγιστη σπατάλη ενέργειας. Αν εκείνη την ενέργεια που χρησιμοποιούσα στο να αεροποιήσω μια κατάσταση που δεν ήταν ωραία, στο να πείσω τον εαυτό μου και τους γύρω μου ότι ήμουν καλά ενώ δεν ήμουν καλά, στο να δω κάτι για κάτι που δεν ήταν, αν τη χρησιμοποιούσα στο να επενδύσω, στο να εξηγιάνω τη σχέση μου με τον εαυτό μου και τους γύρω μου, θα ήταν πολύ καλύτερο και για μένα, αλλά θα ήμουν και πολύ πιο αβαρής για τους ανθρώπους που με αγαπούν. Πόσο έχεις επιβαρυνθεί εσύ από αυτήν τη δική μου αντίσταση στην αλλαγή? Πες το, δεν έχω πρόβλημα. Πες το. Δεν έχει θέμα να το πω. Το θέμα είναι ότι εσύ τώρα είσαι καλά. Ναι, αλλά σημαντικό είναι να λέμε και τα δικά μας παραδείγματα. Γιατί εγώ είμαι ψυχολόγος. Εργάζομαι ως ψυχολόγος του 1998, τέλη του 97, αρχής του 98. Με πολύ ετή πείρα, πάνω από 20 χρόνια πείρα. Και όμως εγώ ίδια έπεσα στην παγίδα της αντίστασης στην αλλαγή. Επίτηδες δεν ήμουν σε θεραπεία εκείνο το διάστημα, διέκοψα να πηγαίνω στη θεραπεία.
υποσυνείδητα επίτηδες, δεν το έκανα συνειδητά. Δεν είπα τώρα θα σταματήσω να πηγαίνω στη θεραπεία. Βρήκα ένα σωρό δικαιολογίες. Δεν έχω χρόνο, έχω την εκπομπή, έχω το ένα, έχω το άλλο. Και σταμάτησα να κάνω και ψυχοθεραπεία. Γιατί όταν είσαι ευσυνείδητος ψυχολόγος και κάνεις ψυχοθεραπεία, δεν μπορείς παρά να εφαρμόζεις και πάνω σου αυτά τα οποία δουλεύεις στους πελάτες σου. Είναι τυχαία που σταμάτησα να κάνω ψυχοθεραπεία. Υποσυνείδητα εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι σταμάτησα να κάνω ψυχοθεραπεία, γιατί δεν μπορούσα άλλα να λέω, άλλα να κάνω και άλλα να εννοώ. Και επέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 4 χρόνια, στο οποίο ανέβαζα όλες μου τις δυνάμεις τις ψυχικές, στο να επιλύσω άλλα προβλήματα και όχι το ουσιαστικό πρόβλημα. Το ουσιαστικό πρόβλημα ότι είχα πέσει εγώ σε συνεξάρτηση. Και το οριοποιούσα, όχι επίτηδες. Δεν το έκανα, δεν έλεγα τώρα θα πάω να κοροϊδέψω τον εαυτό μου και τους άλλους. Ήταν ένας μηχανισμός άμυνας, ένας αρχαίγονος μηχανισμός επιβίωσης, ο οποίος λειτουργούσε εις βάρος μου. Γιατί ναι, μεν έχουμε ένα, ζούμε στη μοντέρνα εποχή, όπως έχουμε πάρα πολλές φορές, αλλά φέρνουμε ένα πρωτόγονο DNA και ένας πρωτόγονος μηχανισμός λειτουργίας της ψυχής μας. Και ο βασικός μηχανισμός λειτουργίας της ανθρώπινης φύσης είναι η αρχή της ομοιόστασης. Ότι όταν γίνεται κάτι για πολύ καιρό να θεωρούμε ότι είναι εκεί το υγιές και εκεί να θέλουμε να είμαστε. Παρασυρμένοι και από τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Επηρεασμένοι και από τη διαφορετική αποδοχή που δέχεται μια γυναίκα σε μια συντηρητική κοινωνία όταν είναι ζευγαρωμένη παρά όταν είναι μόνη της. Έπεσα στην παγίδα να προσπαθώ να επιτύχω κάτι το οποίο με έκανε κακό. Και αυτό μου έχει πείσει πολλές φορές, μου πείσαν και το πείσμα μου. Μου λέει Αριστονίκη, έχει τον ιστέρο, μα δεν έσκασες ώσπο να μιλήσεις, φαντάζομαι. Μου λέει Αριστονίκη, έχει τον ιστέρο, έχεις και ένα πείσμα, άμα βάλεις κάτι στο μυαλό σου πρέπει οπωσδήποτε να το πετύχεις. Και ήταν τραγικό γιατί είχα βάλει όλες μου τις δυνάμεις για να επιτύχω κάτι το οποίο στην ουσία ήταν προς ζημιά μου. Γι' αυτό και μόλις χωρίς έτρεξα κατευθείαν, βουρητή που λέμε στην Ιππέγη διάλεκτον, τρέχοντας, στη ψυχοθεραπεία. Έχεις κάτι να πεις? Τα έχεις πει όλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν εκεί και με αποδεχόσουν παρόλο που εγώ κοροϊδεύα τον εαυτό μου και σένα. Είναι ύπουλο πράγμα η αντίσταση. Είναι τροχοπέδι. Και ναι, εσύ το έχεις κάνει αυτό το πράγμα γιατί έχεις αυτόν το πείσμα, αλλά έχεις και ένα άλλο χάρισμα. Το οποίο είναι να ακούς ή ξέρες μέσα σου ότι κάνεις το λάθος. Το ήξερες. Πολύ βαθιά. Με διάτρηση το βρήκα. Ναι. Όσοι βρίσκετε τον εαυτό σας ή υποψιάζεστε πως βρίσκεστε σε παρόμοια συνθήκη, δώστε λίγο στον εαυτό σας την ευκαιρία να τον ακούσετε. Και ο καλύτερος τρόπος για να τον ακούσετε είναι διαμέσω της ψυχοθεραπείας. Εγώ σκεφτόμουν αυτό το πράγμα ότι αν ξεκινούσα ψυχοθεραπεία, ξέρω εγώ, πριν 2 χρόνια, πολλά θέματα θα ξεπερνούνταν πολύ πιο γρήγορα και προβλήματα θα επιλύονταν οριστικά παρά να αφήσω το χρόνο να δουλέψει από μόνος του και άλλες δυνάμεις να δουλέψουν από μόνες τους και δεν θα εξαντλούν τόσο πολύ. Δεν πειράζει όμως, μάθαμε πάνω μου τώρα, ήμουν έναν καλό μοντέλο. Στο να μάθουμε πώς ένας άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα του, την αποφασιστικότητα του, την δυναμικότητα του προς ζημιά του, επιδεικνύοντας την πιο ψηλή μορφή αντίσταση μπορείς να επιδείξεις, ούτως ώστε να το χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα που εύχομαι να μπορεί να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που βρίσκονται σε παρόμοια θέση, που γύρω τους βλέπουν ότι είναι παγιδευμένοι σε καταστάσεις βλαπτικές για τους ίδιους, ότι παραμένουν σε μια συνθήκη και έναν τρόπο ζωής που δεν τους κάνει καλό, αλλά ήδη αντιστέκονται στη θεραπεία και στην αλλαγή. Και είναι δύσκολο γιατί όταν είσαι άνθρωπος ο οποίος έχεις, ας το πούμε, μια υψηλή νοημοσύνη και συναισθηματική και κοινωνική και γνωστική, είναι δύσκολο να παραδεχτείς τα λάθη σου, γιατί τα στρέφεις προς τον εαυτό σου, και προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν έκανες λάθος, ενώ μέσα σου ξέρεις ότι κάνεις λάθος, απλά γιατί δεν αντέχεις ότι έχεις κάνει λάθος
Γιατί αυτό είναι αντιστρόφως ανάλογο με την ευφυΐα που μπορεί να διαθέτεις. Και είναι τεράστια παγίδα. Για τη συναισθηματική μου ευφυΐα δεν παίρνω και όρκο λόγω. Όχι. Για τη διανοητική τεστ παίρνω. Για τη συναισθηματική όρκο δεν παίρνω. Όλοι είμαστε υποψήφοι να κάνουμε βλακώδεις επιλογές. Ναι, είπα ωραία κουβέντα του. Λέω, για τη συναισθηματική μου ευφυΐα δεν παίρνω όρκο, για τη διανοητική τεστ παίρνω. Όλοι είμαστε υποψήφοι. Δεν είναι προνόμιο αυτών που δεν έχουν υψηλή νοημοσύνη κάθε είδους να κάνουν λάθη. Και επίσης και εμείς οι ψυχολόγοι χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία. Εννοείται, πάντοτε, πάντοτε. Και ανοιχτά αυτιά και τεράστια αυτοκριτική για να εντοπίσουμε και τα δικά μας φάλματα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να είμαστε θεραπευτικοί και για τους θεραπευόμενους. Και δεν έχει νόημα, ρε παιδιά, πραγματικά δεν έχει νόημα να εντοπίσεις και να στοιχειοθετήσεις τα λάθη των άλλων. Μπορεί να έχει νόημα να σε βοηθήσεις στην αρχή για να καταλάβεις ότι πρέπει να φύγεις από μια κατάσταση ή να δεχθείς το γεγονός ότι τέλειωσε μια κατάσταση. Αυτό που θα σε βοηθήσει ουσιαστικά είναι να εστιαστείς στα δικά σου ελαττώματα, στις δικές σου αδυναμίες, στα δικά σου τρόπον την αλάθη, γιατί πάνω σε αυτά έχεις έλεγχο. Και μόνο έτσι θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος, και αν ο καθένας εκπαιδεύεται στο να γίνει ο ίδιος καλύτερος άνθρωπος, εάν δηλαδή αποζητά την πνευματικότητα, θα γίνει όλος ο κόσμος καλύτερος ως αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους. Μπορούμε να αλλάξουμε μόνο τον εαυτό μας, και αυτό διαμέσου της ψυχοθεραπείας και διαμέσου της επιμονής στη ψυχοθεραπεία. Στη συμμετοχή στην κοινότητα, διαβάζουμε κάθε Δευτέρα ένα κομμάτι από το βιβλίο της Ρόπιν Νόρουντ, «Γυναίκες που αγαπούν πολύ». Ναι. Και χθες είχαμε μπει στο 10ο κεφάλαιο που ονομάζεται «Ο δρόμος προς τη θεραπεία». Και υπάρχουν 10 βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος για τη θεραπεία. Στο βίντεο του χθεσινού αναλύσαμε τα πρώτα 4. Το πρώτο βήμα είναι να ζητήσει βοήθεια. Το δεύτερο βήμα είναι να κάνει τη θεραπεία προτεραιότητα στη ζωή του. Το τρίτο βήμα είναι να ενταχθεί σε ομάδες ψυχοθεραπείας που έχουν σχέση με τη συνεξάρτηση και με την ασθένεια ή την αρρώστια, την ψυχική διαταραχή των γυναικών που αγαπούν πολύ, των ανδρών που αγαπούν πολύ. Και ο τέταρτος δρόμος είναι η καλλιέργεια της πνευματικότητας. Και έχουμε κι άλλους. Και έκανα και κάποιες σκέψεις. Για ομάδες για γυναίκες που αγαπούν πολύ. Ναι. Για ομάδες για γυναίκες που αγαπούν πολύ. Και εγώ την έκανα αυτή τη σκέψη μόλις. Εκάναμε κάποιες σκέψεις, το είπαμε στην κοινότητα. Βέβαια, αυτό το βίντεο είναι για όλους. Θέλω να το σκεφτείς και ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το οποίο να, είναι πιο, να έχει περισσότερους ανθρώπους από τις συνηθισμένες ομάδες ψυχοθεραπείας. Θα κάνουμε και μία για τις γυναίκες που αγαπούν πολύ, για τις γυναίκες που αγαπούν λίγο, για τους άντρες που αγαπούν πολύ και για τους άντρες που αγαπούν λίγο. Πότε θα τρώμε, πότε θα κοιμόμαστε, πότε θα ξεκουραζόμαστε. Πόσες είναι να κάνεις. Μια. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Να το συζητήσουμε και off camera. Το έχω το βιβλίο. Έχεις το βιβλίο και έχεις και την τεχνογνωσία και, είσαι και σε πάρα πολλές ψυχοθεραπευτικές μεθόδους εκπαιδευμένη. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάναμε μια ομάδα ψυχοθεραπείας διαδικτυακή φυσικά και λόγω κορονοϊού αλλά και λόγω του ότι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούμε διαδραστικά βρίσκονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, δεν είναι όλοι στην Κύπρο. Ένα 10% των ανθρώπων που ακολουθούν το κανάλι και έχουν διάδραση με το κανάλι είναι κάτοικοι Κύπρου, το υπόλοιπο 90% είναι κάτοικοι της, του κόσμου, κυρίως της Ελλάδος και άλλων χωρών στις οποίες κατοικούν Έλληνες. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια ομάδα που να έχει περισσότερους ανθρώπους, να έχει 20 πρόσωπα ή να έχει 30 πρόσωπα και να είναι πιο, περισσότερο βασισμένη πάνω στη φιλοσοφία των ανώνυμων αλκοολικών, των AA. Θα το δούμε αυτό, θα το σκεφτούμε και θα σας πούμε. Αλλά προς το παρόν αυτό το βίντεο, το σημερινό, της Αριστοτρίτης 5ης Απριλίου 2021, έχει να κάνει με την αντίσταση στη θεραπεία. Πες ξανά τον τίτλο. Γιατί να επιλέγουμε, γιατί να μην μπορούμε να αλλάξουμε, γιατί φοβόμαστε την αλλαγή. Γιατί να μην μπορούμε να αλλάξουμε, επειδή φοβόμαστε την αλλαγή. Ήταν ένα αντιφοβικό μήνυμα και υπέρ της αλλαγής μήνυμα το σημερινό. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά. Γεια σας. Γεια. Yeah.